Γεια σας, είμαστε η Σαββίδης Ιωάννης Και Ναϊκόπουλος Δημήτριος από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτή τη σειρά βίντεο θα σας δείξουμε πώς να δημιουργήσετε ένα FPS παιχνίδι σε Unreal Engine. Επιβλέπων καθηγητής είναι ο κύριος Μινάς Δασιγέννης. Γεια σας, αυτό είναι το τελευταίο βίντεο της σειράς που αρχίσαμε τον tutorial για το Unreal Engine. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε δημιουργήσει εμείς. Το οποίο βασίστηκε σε ένα template που πήραμε κάποια πράγματα έτοιμα από μας δίνει δωρεάν το Unreal Engine. Το template αυτό είναι το εξής. Θα έρθετε στο Epic Games, στο Launcher δηλαδή. Θα πατήσετε στο Learn και θα γράψετε στο Search Shooter Game. Το template αυτό δεν το πήραμε από το Marketplace. Ήταν στο Learn γιατί είναι για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εδώ πέρα μας πηγαίνει. Δεν το θέλουμε αυτό. Α, είχε αναζήτηση στο Google και αυτό μας πήγε εκεί. Το βρούμε έτσι λοιπόν. Έχει πάρα πολλά χρήσιμα templates που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να μάθετε πολλά πράγματα γιατί όταν βλέπεις ας πούμε παραδείγματα έτοιμα είναι πολύ πιο εύκολο να τα κατανοήσεις. Οπότε εμείς χρησιμοποιήσαμε το Shooter Game, αυτό εδώ αριστερά. Μπορούμε να πάμε μέσα να δούμε πως είναι περίπου. Σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις ένα project και σου λέει τις πλατφόρμες που υποστηρίζει, που είναι τα Windows και σε Mac. Έχει τις μηχανές που τις εκδόσεις των μηχανών που μπορεί να υποστηρίξει, που είναι από την 4.0 που ήταν η πρώτη μέχρι την 4.13. Έχει ένα μικρό description για το τι περιέχει το template και κάποια σχόλια χρηστών. Πάμε λοιπόν να δούμε το παιχνίδι που έχουμε φτιάξει εμείς, το οποίο ονομάζεται Icte Strike ή Icte War. Το ανοίγουμε και περιμένουμε να έρθει στην αρχική οθόνη. Βλέπουμε εδώ πέρα το σήμα της Unreal Engine, το οποίο εμφανίζεται στην αρχή. Το βίντεο μπορείτε να το αλλάξετε ή μπορεί και να το αφήσετε για να τα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Οπότε έχουμε τώρα το main menu του παιχνιδιού. Βλέπουμε τις διαθέσιμες επιλογές που είναι το host, το join, leaderboards, demos, options και quit. Αυτά που θα μας απασχολήσουν εμάς είναι το host, το join, το leaderboards, το options και το quit, δηλαδή χωρίς το demos. Πάμε λίγο στα options να δούμε ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές μας. Μπορούμε να αλλάξουμε την ανάλυση της οθόνης, μπορούμε να αλλάξουμε την ποιότητα των γραφικών, low ή high, αν θα έχουμε την οθόνη μας full screen, αν θα είναι το παιχνίδι στην οθόνη ή όχι. Μπορούμε να αλλάξουμε πώς θα κινείται η κάμερα ανάλογα με το ποντίκι, μπορούμε να αλλάξουμε την ευαισθησία. Μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα, γενικά είναι πολύ παραμετροποιήσιμο, και να επιλέξουμε και το Gamma Correction και το Gamma Correction. Μετά πάμε Leaderboards. Εδώ πέρα βλέπουμε το όνομα του παίκτη και τα kills και τα deaths που έχει. Και στο Join μπορούμε να μπούμε σε κάποιον server, σε κάποιο LAN ας πούμε που έχει δημιουργήσει κάποιος, για να παίξουμε multiplayer. Υπάρχουν οδηγίες μέσα σε ένα έγγραφο ρύθμι που έχουμε εμείς στο παιχνίδι, όπου αναγράφεται ο προτινόμενος τρόπος για να μπεις στο παιχνίδι, όπου θεωρούμε εμείς ότι είναι με το command line και έχει τις απαραίτητες οδηγίες εκεί. Να πούμε ότι το command line ανήκει με αυτή την παύλα ας πούμε που βρίσκεται κάτω από το escape. Και πάμε να δούμε τι επιλογές έχουμε μέσα στο host. Μπορούμε να κάνουμε ένα free for all παιχνίδι, ένα team deathmatch. Μπορούμε να
επιλέξουμε τον αριθμό των bots που θέλουμε, τον χάρτη, αν θέλουμε να παίξουμε LAN ή όχι, και αν θέλουμε να κάνουμε καταγραφή το παιχνίδι αυτό που θα παίξουμε. Πάμε να παίξουμε ένα free for all βάζοντας 4 ποτάκια. Εσείς δεν το βλέπετε λόγω του capture που κάνουμε, αλλά στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης υπάρχει ένα loading bar που φορτώνει. Εδώ βλέπουμε κάποια 14 ή 13 δευτερόλεπτα πριν αρχίσει το παιχνίδι. Ο χάρτης του παιχνιδιού είναι το τμήμα μηχανικών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο έχει σχεδιαστεί από εμάς με αρκετή ακρίβεια, οπότε να ξέρετε ότι αν παίξετε το παιχνίδι έτσι πάνω κάτω είναι και το τμήμα. Το τμήμα, αν είδατε και από πριν, όταν αρχίσαμε το παιχνίδι, βρίσκεται πάνω από ένα σούπερ μάρκετ, και εμείς έχουμε κάνει και το σούπερ μάρκετ και από κάτω πάρκινγκ. Υπάρχει και από πάνω από το κτίριο η ταράτσα που ήμασταν στην ουσία. Και μόλις το σκότωσε. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάνω αριστερά θα αναγράφουμε τα εγγύηση που κάνει, πάνω αριστερά ο χρόνος. Κάτω δεξιά οι σφαίρες από το όπλο που είμαστε. Πάλι λόγω του capture που κάνουμε. Κάτω αριστερά υπάρχει ένας πίνακας που μας λέει ποιος έχει σκοτώσει ποιον. Εδώ πέρα βλέπουμε, μπορούμε να πάρουμε κάποιες σφαίρες από κάτω και να αλλάξουμε και όπλο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το όπλο δεν έχει τις σφαίρες για το συγκεκριμένο. Πατώντας το κουμπί, μπορούμε να δούμε το όνομα των παικτών. Μπορούμε να δούμε το όνομα το δικό μας, τα χείλη του κάθε σκορ και τα deaths και το σκορ. Η οποία μόλις τερματίσει θα επανεκκλήσει το παιχνίδι. Βλέπουμε κάτω ότι κάποιο το bot 0 για παράδειγμα έχει σκοτώσει το bot 1. Και μας εμφάνισε μέσα από το σούπερ μάρκετ. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε τα γραφικά από τα αντικείμενα που υπάρχουν, για παράδειγμα εδώ στα ψυγεία και άλλα ψυγεία και τα προϊόντα που βρίσκονται μέσα. Από εμάς κάποια τα έχουμε βρει έτοιμα. Πάμε να δούμε αυτό το όπλο το δεύτερο. Βλέπουμε ότι αφήνει και ένα τέκτο που μετά από λίγο. Βλέπουμε ότι κάναμε ένα κύλο ότι το εμφανίστηκε πάνω αριστερά. Βλέπουμε εδώ πέρα το αμφιθέατρο της το οποίο το έχουμε απεικονίσει νομίζω με πολύ καλή ακρίβεια.
εδώ είναι ένα εργαστήριο υπολογιστών. Εδώ πέρα και υπάρχουν αίθουσες. Βλέπουμε τώρα ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει. Εμφανίζεται ένας πίνακας με όλα τα στατιστικά του παιχνιδιού και μας λέει ότι το καινούργιο παιχνίδι θα ξεκινήσει σε κάποια δευτερόλεπτα. Τώρα, στην ουσία φορτίζει πάλι το παιχνίδι. Περιμένουμε λοιπόν, πάλι το λόγο που υπάρχει και 15 Εδώ μπορούμε να περιηγηθούμε τα πρώτα δευτερόλεπτα χωρίς να έχουμε περιορισμούς, δηλαδή σαν να μην έχουμε παίκτη, αλλά σαν να είμαστε η κάμερα και απλά μπορούμε να πάμε πάμε να με το escape μπορούμε να εμφανίσουμε το μενού. Υπάρχουν κάποια τσίτς εδώ πέρα τα οποία μπορούμε να, αν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε, γιατί τώρα είναι κλειστά. Μπορούμε να κάνουμε απεριόριστες σφαίρες. Μπορούμε να πούμε πόσο μας θέλουμε να πούμε τη ζωή μας ξανά και μόνο της να φορτώνουμε. Μπορούμε να πειράξουμε τα options. Τώρα θα πάμε στο main menu για να κάνουμε και ένα παιχνίδι Team Deathmatch. Έχουμε φύγει από το main menu, αυτή τη στιγμή έχουν φύγει τα γράμματα και είναι η οθόνη που φορτίζει. Είμαστε στο preview του κόσμου μας. Στην ουσία μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή το χώρο, να εξερευνήσουμε δηλαδή το χώρο. Βρισκόμαστε στο πάνω της οθόνης, στο πανεπιστήμιο δηλαδή μέσα. Μας έκανε spawn τώρα, βλέπουμε, στο garage του τμήματος. Επίσης ότι υπάρχουν στο Team Deathmatch δύο ομάδες, η μπλε και η πορτοκαλί. Μπορούμε να κάνουμε βλέπουμε δηλαδή ότι τώρα μόλις μας σκότωσε ένας παίκτης από την μπλε ομάδα, είμαστε στην κόκκινη ομάδα, όπως θα δείτε εδώ πέρα. Μπορούμε να εξερευνήσουμε λίγο το αμφιθέατρο, να βλέπουμε εδώ κάποιο συμπαίκτη μας. Δεν του κάνουμε damage. Δεν μπορούμε να δει κάποιο από τους συμπαίκτες μας.
πάμε στον χώρο του κυλικίου κύματος. Βλέπουμε ότι άμα χτυπήσουμε κάποιο από τα σκαμπό μετακινούνται, καθώς έχουν φυσική υπόσταση, δηλαδή μπορούν να μετακινηθούν κανονικά. Στην πάνω δεξιά γωνία που μετράει πόσος χρόνος μένει ακόμα για το χάρτη μας. Στην πάνω αριστερή γωνία βλέπουμε τα kills που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Στην κάτω αριστερή γωνία βλέπουμε ποιος έχει σκοτώσει ποιον. Στο κέντρο της οθόνης μας και κάτω, αν και εσείς ίσως να μην μπορείτε να το δείτε ακριβώς ολόκληρο, υπάρχει το health bar που δείχνει πώς είναι η ζωή μας αυτή τη στιγμή. Και στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης βλέπουμε ποιο όπλο έχουμε επιλεγμένο και πόσες σφαίρες έχει αυτό το όπλο αυτή τη στιγμή. Μπορούμε με τη ροδέλα να αλλάξουμε όπλο, επιλέγοντας το όπλο που είδαμε και προηγουμένως, που πετάει τον πύραυλο δηλαδή. Όπως βλέπετε ο χάρτης είναι αρκετά μεγάλος, δηλαδή είναι αρκετά δύσκολο να βρει κάποιον στο χάρτη λόγω του μεγέθους που έχει. Βλέπουμε λίγο το κτίριο εξωτερικά. Με το shift μπορούμε να τρέξουμε. Βλέπουμε τα kills και play 1 αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι όμως χάσαμε κάποια ζωή. Για να αντιλάβουμε τη ζωή απλά παίρνουμε το σταυρό. Βλέπουμε εδώ ένα μποτάκι κινείται στο χώρο. Είναι δικό μας κουτάκι. Οπότε αυτά και για το Team Deathmatch. Δεν έχει να δούμε κάτι διαφορετικό. Είναι ο ίδιος χάρτης με το Free For All. Απλά η μόνη διαφορά είναι ότι πατώντας το Tab μπορούμε να διακρίνουμε τις δύο ομάδες, ποιοι παίκτες είναι σε κάθε ομάδα, τα kills και τα deaths που έχει κάθε παίκτη, το score κάθε παίκτη, καθώς και συνολικά το team score, το κάθε score της ομάδας δηλαδή. Οπότε τώρα πατάμε escape. Μπορούμε να επιστρέψουμε στο main menu. Αυτό ήταν λοιπόν και το team deathmatch. Σε αυτό το σημείο να σας πούμε ότι πιστεύουμε ότι με τα βίντεο που έχουμε γυρίσει και αυτά που έχετε μάθει από αυτά μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς ένα FPS παιχνίδι σαν το δικό μας. Εμείς να πούμε χρησιμοποιήσαμε, όπως σας δείξαμε και στην αρχή, το template του Shooter Game. Άμα θέλετε εσείς μπορείτε να μην το χρησιμοποιήσετε αυτό, να κάνετε κάτι καθαρά δικό σας όπως κάναμε κι εμείς στα tutorial. Το παιχνίδι αυτό το φτιάξαμε πριν γυρίσουμε τα βίντεο αυτά, οπότε μέχρι να γυρίσουμε αυτά τα βίντεο μάθαμε πολύ περισσότερα πράγματα για το Unreal. Δηλαδή κάποια πράγματα που έχει το template μέσα μπορείτε να τα κάνετε κι εσείς με κώδικα μέσω blueprints, όπως για παράδειγμα το health και ammo system, ή ότι το μποτάκι μπορεί να τρέχει και να βρίσκει τον παίκτη και να τον πυροβολεί. Γενικά η σειρά tutorials που δημιουργήσαμε πιστεύω καλύπτει τα βασικά που πρέπει να γνωρίζει κάποιος για τη δημιουργία ενός παιχνιδιού σε Unreal Engine. Επίσης να προσθέσω ότι ο κόσμος που θα δημιουργήσετε καλό θα ήταν να μην είναι ιδιαίτερα μεγάλος, διότι αυτό επιβαρύνει πολύ τον υπολογιστή σας. Δηλαδή όταν ο κόσμος σας αποτελείται από πολλές χιλιάδες αντικείμενα
και είναι αρκετά τετραγωνικά. Ο editor είναι αρκετά δύσκολο να τον ανοίξει αυτόν τον κόσμο και να περιηγηθεί μέσα αυτόν. Εμάς δηλαδή μας προς το τέλος του παιχνιδιού του συγκεκριμένου μας είχε πάρει πάρα πολύ ώρα, ακόμα και για να μετακινούμε κάποια αντικείμενα είχαμε μεγάλο lag και πολλές φορές ακόμα κράσαρε και το ίδιο ο ίδιος ο υπολογιστής. Αυτό βέβαια αν έχετε κάποιο αρκετά δυνατό υπολογιστικό σύστημα νομίζω θα είστε καλυμμένοι από αυτό το θέμα. Επίσης, καλό θα ήταν οι χάρτες να είναι μικροί, όχι μόνο για το δικό σας καλό στο editor δηλαδή, που θα δουλεύετε το παιχνίδι, αλλά και για αυτούς που απευθύνεστε και θέλετε να παίξουν το παιχνίδι σας. Δηλαδή, άμα το παιχνίδι είναι πολύ γεμάτο και είναι όλα σε ένα χάρτη, όλα σε ένα map, αυτό θα έχει με αποτέλεσμα να κολλάει όχι μόνο μέσα στο editor, αλλά και αφού το κάνετε export. Όπως είδατε και προηγουμένως σε εμάς, υπήρχαν μερικές στιγμές που είχε κάποια lag το παιχνίδι. Οπότε αυτά από εμάς, να σας ευχαριστήσουμε που παρακολουθήσατε τα βίντεό μας. Ελπίζουμε να σας βοήθησε, να σας βοήθησαν αρκετά ώστε να δημιουργήσετε ή να πάρετε μια βασική ιδέα για το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα FPS παιχνίδι στο Unreal Engine. Σας ευχαριστούμε πολύ.